πιστεύουμε ότι με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, το οποίο πήραν την υπογραφή, έχει προχωρήσει και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 15 με 20 μέρες θα είναι εδώ. Οι ποσότητες είναι αρκετές. Το ότι εχθές αποφασίστηκε με τα επιστημονικά δεδομένα ότι η AstraZeneca μπορεί να εμβολιάζουμε τους πάνω από 65, όλα αυτά είναι υπέρ. Επομένως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε σίγουρα την τάδε του μηνός θα μπορούμε να έχουμε βγει. Όμως, εάν μέχρι τέλος Ιουνίου υπάρχει το 60% της σχετικής ανοσίας βάσει του προγραμματισμού, νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ διαφορετικό. Αν υπάρχουν τα ξενοδοχεία ανοιχτά, θα έρθει τουρισμός. Πιο ελεύθερο από το περίσσινο καλοκαίρι, κυρία Παγούνη. Φυσικά και θα είναι πιο ελεύθερο, δεν το συζητάμε. Απλώς αναγκαστικά, επειδή δεν θα έχει εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός, αναγκαστικά θα φοράμε τις μάσκες και θα προσπαθούμε να τηρούμε κάποια μέτρα που αφορούν τις αποστάσεις. Θα φοράμε τις μάσκες, κυρία, για να το χιουμορήσω λίγο, και θα βάζουμε το αντιλιακό, κυρία Παγώνη. Τώρα, τι να σας πω. Δίκιο έχετε, αλλά προκειμένου να έχουμε τουρισμό. Βεβαίως. Προκειμένου να έρθει κόσμος, προκειμένου η οικονομία τουλάχιστον να ανακάμψει, δεν πειράζει το ότι θα φοράμε τις μάσκες. Μάλιστα, κυρία. Βλέπετε καλύτερα τα πράγματα την περίοδο του Πάσχα. Στην περίοδο του Πάσχα είπαμε ότι δεν θα είναι ένα Πάσχα όπως το περσινό, κλεισμένοι όλοι μέσα στα σπίτια τους. Θα είναι ένα Πάσχα με μάσκες, με αποστάσεις και αποφυγή των συνωστισμών. Δεν θα μπορούν να είναι 15 και 20 άτομα. Αυτό είναι αδύνατο. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα και πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας.